είναι έτοιμος, γιατί μίλησα και μαζί του, για τον ανταγωνισμό που θα είναι και πάρα πολύ μεγάλος. Αλλά έχει μια πολύ δυνατή ομάδα. Στηρίζεται πάρα πολύ στο ρεπορτάζ που το ξέρει πάρα πολύ καλά. Και στηρίζεται στο ελεύθερο ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ, λέει, του δρόμου, της καθημερινότητας. Γιατί έτσι έχει ξεκινήσει. Ακριβώς. Μας αφορά όλους. Παιδιά, ξέρετε κάτι για τον Αντώνη? Μου το έχει δώσει πολλές φορές σαν προσωπική συμβουλή. Θυμάμαι φορές που πέρναγα πολύ δύσκολα στον Αλφα. Πώς του έχει συμβεί σε χρονιές. Να πηγαίνω στο γραφείο του, γιατί έχω πολύ καλή σχέση μαζί του και είναι ένας καλός μου φίλος και με έχει στηρίξει πολύ και στον Αλφα. Και να κλαίω. Και να του λέω, εδώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ, και μου λέει, άκου να δεις. Η απέναντι, αυτό, άλλος, εκείνο, εσύ, κάθε φορά θα κοιτάς τι κάνεις εσύ και ομάδα, η ομάδα σου. Βέβαια. Και πώς θα γίνεις καλύτερος εσύ και η ομάδα σου. Άσε τον απέναντι, άσε τον δίπλα. Αυτό δείχνει ένα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Δηλαδή, ποτέ δεν ασχολείται με κάτι νιές ο Αντώνης. Τι είπε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, θα πει ο απέναντι και. Αυτός κοιτάζει πώς θα είναι αυτός καλύτερος. Σίγουρα ένας ισχυρός αντίπαλος ο κύριος Χατζηνικολάου. Αλλά αν έβγαινε και έλεγε με αγχώνει, δείχνει με τη μία μια ητοπάθεια. Για ποιο λόγο σου λέει εμείς είμαστε καλοί και κοιτάμε να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Είναι συγκεντρωμένος εκεί. Λοιπόν, και καλή επιτυχία και κάνω μια εξαίρετη δουλειά. Και ο καιρός θα δείξει.